Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αναλυτικά και με τη βοήθεια του σημερινού μας καλεσμένου, που όπως σας είπαμε και πιο πριν είναι ο κύριος Νίκος Σκουριάς, οικονομολόγος. Κύριε Σκουριά, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα και σε εσάς. Λοιπόν, πολλά τα ανοιχτά θέματα, τα λέμε διαρκώς. Το θέμα της αξιολόγησης, το θέμα των τραπεζών. Ολοκληρώθηκε και ένα Eurogroup χθες, το οποίο ωστόσο δεν είχε το θέμα της Ελλάδας στην ατζέντα. Παρ' όλα αυτά, υπενθύμησε ότι οι επικεφαλής των θεσμών επιστρέφουν στην Αθήνα στις 23 Οκτωβρίου, οπότε και τότε ίσως έχουμε κάποιες περισσότερες πληροφορίες για το τι πρόκειται να γίνει. Πάντως όλοι αυτό το οποίο τονίζουν είναι ότι η αξιολόγηση πρέπει να κλείσει στα τέλη του χρόνου, μέχρι τα τέλη του έτους. Ναι, αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει ένα, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, θετικό momentum στην οικονομία. Τουλάχιστον τα στοιχεία που ανακοινώνονται από την Ελστάτ και από άλλους οργανισμούς κινούνται προς την θετική πλευρά. Οπότε για να μην χαλάσει αυτό το θετικό κλίμα, όλοι ευελπιστούν και θέλουν μάλλον να κλείσει η αξιολόγηση το συντομότερο δυνατόν και αν γίνεται μέχρι το τέλος του χρόνου. Δυστυχώς όμως υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες ακόμα, πολλά προαπαιτούμενα τα οποία δεν έχουν εφαρμοστεί. Από τα προαπαιτούμενα, τα 46 προαπαιτούμενα τα οποία έπρεπε να είχαν ήδη εφαρμοστεί μέσα στο καλοκαίρι, έχουμε εφαρμόσει τα 20. Και υπάρχουν και άλλα μέτρα τα οποία πρέπει να εφαρμοστούμε μέχρι το τέλος του χρόνου και ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος. Οπότε αυτό δημιουργεί μια αβεβαιότητα, η οποία σε συνδυασμό με το πρόβλημα των τραπεζών πιέζει και το ελληνικό χρηματιστήριο ή τουλάχιστον το πίεσε και δεν το αφήνει να κινηθεί υψηλότερα. Αυτό είναι το περίγραμμα έτσι, όλων αυτών που παρατηρούμε όλο αυτό το διάστημα και με βάση αυτό κινείται και η ελληνική αγορά, η οποία εντάξει τον Αύγουστο ήταν αρκετά υποτονική, το Σεπτέμβριο είδαμε να ανακάμπτει κάπως, ωστόσο τις τελευταίες εβδομάδες, μέρες, λίγες εβδομάδες, βλέπουμε να πέφτει πάρα πολύ εκ νέου ο τζίρος, στα επίπεδα του τζίρου. Αυτό που οφείλεται σε αυτή την αναμονή, τη στάση αναμονής που δημιουργείται λόγω των ανοιχτών θεμάτων, κοιτάτε, φαντάζομαι. Νομίζω ότι αυτό που λέτε είναι το σωστό. Υπάρχει μια αναμονή ιδιαίτερα από τους ξένους που ουσιαστικά κινούν τα νήματα. Βλέπουμε επίσης ότι έχει ατονίσει το ενδιαφέρον, παρότι πιέστηκαν οι τράπεζες, έχει ατονίσει το ενδιαφέρον, διότι οι επενδυτές διστάζουν, ή τουλάχιστον οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές διστάζουν να πάρουν θέσεις και να εκμεταλλευτούν τα χαμηλά επίπεδα τιμών, γιατί κακά τα ψέματα οι αποτιμήσεις είναι αρκετά χαμηλές, αλλά η αβεβαιότητα είναι πάρα πολύ υψηλή. Δηλαδή έχουμε το θέμα των κόκκινων δανείων, το οποίο προς το παρόν δεν έχει αντιμετωπιστεί όπως θα έπρεπε. Δηλαδή βλέπουμε ναι μεν να πιάνονται οι στόχοι που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά αυτοί οι στόχοι πιάνονται με διαγραφές, οι θεσμοί δεν θέλουν διαγραφές, οι διαγραφές δεν είναι πανάκια, οπότε πρέπει να αρχίσουν οι πωλήσεις δανείων. Ξεκίνησε η Eurobank, ήδη ήταν η πρώτη προσπάθεια. Σχολιάστηκε πάντως η κίνηση της Eurobank ποικιλοτρόπως. Δηλαδή είδαμε και την θετική οπτική ότι επιτέλους βλέπουμε μια τράπεζα να προχωράει σε αποφασιστικές κινήσεις, έστω με αυτόν τον τρόπο πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Από την άλλη, ωστόσο, κατακρίθηκε για την κίνηση αυτή, γιατί έγινε με μια έκπτωση της τάξης του 97%, όπως κάποιοι σχολίασαν. Εντάξει. Νομίζω τεχνοκρατικά το βλέπουμε θετικά. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να το κρίνω. Θα πω απλώς ότι η Moody's το έκρινε credit positive. Mm-hmm. Οπότε για να το έκρινε έτσι η Moody's, φαντάζομαι ότι θα είναι καλό. Κοιτάτε να δείτε, υπάρχουν τρεις τρόποι για να αντιμετωπιστούν τα κόκκινα δάνεια. Ο ένας είναι διαγραφή, απομείωση κτλ. Ο δεύτερος είναι η πώληση. Και ο τρίτος είναι να γίνουν πληστηριασμοί. Προς το παρελθόν, οι πληστηριασμοί δεν προχωράνε, μόνο το δημόσιο κάνει. Οπότε, καλό είναι μια πώληση, έστω 1,5 δις από το σύνολο των κόκκινων δανείων που έχει η Eurobank και ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουν και άλλες τράπεζες. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν να πιαστούν οι ιδιαίτερα αισιόδοξοι στόχοι που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι το 19. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, βλέπουμε ότι άνοιξε και το βιβλίο προσφορών για το καλυμμένο τριετές ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας. Αυτό ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Φαντάζομαι και αυτό είναι μια θετική εξέλιξη για τις τράπεζες σήμερα, τουλάχιστον ψυχολογικά, έτσι, σε ψυχολογικούς όρους. Εντάξει, ούτως ή άλλως έχει προϊστορία η Εθνική, γιατί έχει ξαναεκδώσει, το οποίο ναι, μεν τα κακά μας χρόνια του 12 και του 13 και του 11 έχει πιεστεί πολύ, αλλά ένα καλυμμένο ομόλογο υποτίθεται ότι έχει πολύ καλά δάνεια πίσω, ως ενέχειρο. Και
πάντα τα cover bond, όπως λέγονται, έχουν πολύ μεγαλύτερη πιστοληπτική διαβάθμιση από τα κανονικά ομόλογα. Φαντάζομαι ότι θα κινηθεί αρκετά καλά και θα πετύχει το στόχο η τράπεζα να αντλήσει και χρήματα και σε ένα πολύ καλό επιτόκιο της τάξης του 3,3% και 25%. Μάλιστα. Σήμερα ενισχύεται η Εθνική, είναι 1,77 αυτή την ώρα. Βεβαίως η τιμή της βρίσκεται στα 0,28 ευρώ. Όπως και να έχει, είναι μια θετική εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά, οι τράπεζες, όπως λέτε και εσείς, έχουν ανοιχτά θέματα. Και νομίζω μεγάλο προβληματισμό δημιούργησε και το γεγονός ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έριξε στο τραπέζι τους προηγούμενους μήνες και μια νέα ανακεφαλαιοποίηση για τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα. Έγινε μεγάλος δώρος, μεγάλη συζήτηση και υπήρξε και κόντρα μεταξύ Ευρωπαϊκής Πλευράς και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τελικά φαίνεται ότι ηρεμούν κάπως τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, δεν περνάει αυτό και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Βλέπουμε να εξακολουθεί να υπάρχει στάση αναμονής. Σε ό,τι αφορά όμως την ανακεφαλαιοποίηση, εσείς θεωρείτε ότι έγινε αυτή η νήξη, γιατί στο τέλος θα δούμε να έρχεται τελικά και ανακεφαλαιοποίηση και ουσιαστικά θέλουν να μας κάνουν να το συνειδητοποιήσουμε και να το χωνέψουμε ότι θα ακολουθήσει κάτι τέτοιο? Κοιτάτε να δείτε, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Χωρίς υγιές και ισχυρό χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν μπορεί να προχωρήσει η οικονομία, δεν μπορεί να αναπτυχθεί μια οικονομία. Όπως δείχνουν τουλάχιστον τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η απομόχλευση συνεχίζεται. Τι εννοώ απομόχλευση? Βλέπουμε ότι η χρηματοδότηση της οικονομίας δεν είναι μειούμενη συνεχώς. Δηλαδή, τα υπόλοιπα των δανείων μειώνονται. Αυτό σημαίνει είτε ότι αποπληρώνονται κάποια δάνεια και δεν δίνονται κάποια άλλα. Οπότε, χωρίς χρηματοδότηση από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις κτλ. Κτλ. Διότι είμαστε μια χώρα η οποία ο βασικός οικονομικός ιστός της κυριαρχείται από μικρομεσαίες εταιρείες, οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Εδώ προμηνών δεν είχαν οι πολύ μεγάλες εταιρείες. Οπότε οι μικρότερες εξαρτούνται από τις τράπεζες. Οπότε για να δώσουν όμως δάνεια οι τράπεζες πρέπει να είναι ηγέστατες. Οπότε για να είναι ηγέστατες πρέπει να δούμε τι κεφαλαιακές ανάγκες και αν υπάρχουν κεφαλαιακές ανάγκες. Το ΔΝΤΟΥ, κατά την άποψή του, λέει ότι δεν είναι αρκετά δυνατό και χρειάζονται για να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα το σύστημα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, μια περαιτέρω ανακεφαλοποίηση. Αλλά δεν μπορεί να το πει απευθείας, οπότε λέει ή μάλλον ζήτησε να γίνει ένα νέο AQR, Asset Quality Review, δηλαδή μια... πώς να το πω, να κοιτάξουμε όλα τα στοιχεία ενεργητικού, παθητικού κτλ. Ένας πιο διεξοδικός έλεγχος, κάτι στο οποίο αντέδρασε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αντέδρασε, γιατί φοβάται μήπως αυτό, φαντάζομαι, φοβάται ότι μήπως αυτό, από αυτό προκύψουν κάποιες κεφαλαιακές ανάγκες και ίσως αυτό επηρεάσει και το υπόλοιπο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τέλος πάντων, τώρα ήρθαν σε κάποια συμφωνία, θα γίνουν κάποια τεστ προσομοίωσης, τα λεγόμενα stress test, λίγο πιο νωρίς από ό,τι θα γίνουν για τις υπόλοιπες τράπεζες στην Ευρώπη και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο. Από εκεί δεν φαίνεται ότι θα προκύψουν κάποιες κεφαλαιακές ανάγκες. Όμως, πρέπει να τονίσουμε ότι σε κάποιους ελέγχους που κάνει αυτή τη στιγμή ή που τρέχουν από το ενιαίο εποπτικό όργανο του τραπεζικού κλάδου στην Ευρώπη, το οποίο βρίσκεται κάτω από την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έχουν παρατηρηθεί ότι υπάρχουν κάποιες κεφαλαιακές ανάγκες. Οπότε φαντάζομαι ότι ίσως κάποια στιγμή, μέσα στους επόμενους μήνες, γίνει κάποιο είδους ανακεφαλοποίηση, διότι θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν και κάποια αδιάθετα χρήματα από την προηγούμενη ανακεφαλοποίηση, τα οποία είναι 20 δις και με τον τερματισμό του προγράμματος δεν θα υπάρχουν πλέον. Οπότε ίσως είναι ευκαιρία να αξιοποιηθούν. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στο τραπεζικό, γιατί πρώτον, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμα με το σωστό τρόπο το θέμα των κόκκινων δανείων. Επίσης, υπάρχει η εφαρμογή του νέου λογιστικού προτύπου του FRS 9, από το οποίο θα προκύψουν κάποιες νέες προβλέψεις. Τι αλλαγές φέρνει αυτό? Αυτό ουσιαστικά τι λέει? Ότι δεν θα χρειάζεται, μάλλον
δεν χρειάζεται να σχηματίσεις προβλέψεις αφού πραγματοποιηθεί η ζημιά. Θα πρέπει να σχηματίσεις προβλέψεις πριν πραγματοποιηθεί η ζημιά και να αναμονεί η ζημιά. Δηλαδή θα πρέπει να προβλέψεις ότι π.χ. από αυτά τα δάνεια ενδέχεται να προκύψει μια τέτοια ζημιά και εγώ πρέπει να σχηματίσω μια πρόβλεψη προληπτικά από τώρα. Δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί. Οπότε, αυτό, όπως είναι φυσικό, πιέζει αρκετά τις τράπεζες. Κοίτατε, δηλαδή, αλλά θέλει να τις προετοιμάσει έναντι νέων κινδύνων. Ακριβώς. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία λέει ότι από 1η-1η του 2018 οποιοδήποτε κόκκινο δάνειο, ή μάλλον τα λέει μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, αλλά για να τα καταλάβουν, για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές, ό,τι νέο κόκκινο από 1η-1η του 2018 θα πρέπει να σχηματίσει η τράπεζα πρόβλεψη στο 100%. Μάλιστα. Υπάρχουν δύο τινών δανείων. Τα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, δηλαδή κάρτες κτλ. Τα οποία η πρόβλεψη αυτή πρέπει να σχηματιστεί στα 2 χρόνια. Για τα δάνεια τα οποία έχουν εξασφάλιση, δηλαδή εννοώ ένα στεγαστικό το οποίο έχει μια προσομοίωση, η προληπτική αυτή πρόβλεψη πρέπει να σχηματιστεί μέσα στα 7 χρόνια. Οποιαδήποτε πρόβλεψη όμως έρχεται και χτυπάει την κάτω γραμμή, δηλαδή την κερδοφορία. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν όχι μόνο αβεβαιότητα γενικότερα, αλλά και πιέσεις, διότι δεν ξέρουμε και ποιο θα είναι η κερδοφορία. Οπότε το θεσμικό πλαίσιο βλέπουμε να γίνεται κάπως πιο πιεστικό. Ακριβώς. Στις τράπεζες. Οι εκτιμήσεις λένε ότι το ποσοστό των προβλέψεων θα πάει στο 55%. Δηλαδή, ανά 100 ευρώ ανοιχτό δάνειο θα πρέπει να έχουν σχηματίσει προβλέψεις 55%. 55 ευρώ. Αυτή τη στιγμή είναι στο 49. Οπότε, με κόκκινα δάνεια στα 100 δις, αυτή η διαφορά των 6 ποσοστιαίων μονάδων είναι 6 δις. Βέβαια, δεν είναι μικρό το νούμερο. Δεν είναι μικρό. Οπότε αυτό θα πιέσει και τα ίδια κεφάλαια και την κερδοφορία. Οπότε γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η στάση αναμονή και η πίεση. Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μέχρι τα τέλη του έτους, τουλάχιστον περιμένουμε την αξιολόγηση. Από αρχές του νέου έτους να δούμε τι θα γίνει και μετά. Τεστ αντοχής των ελληνικών τραπεζών και με το θέμα το οποίο αναφέρατε κι εσείς. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο πώς κινείται η ελληνική αγορά, η οποία πραγματικά είχαμε δει να ανεβαίνει σε αρκετά υψηλά επίπεδα πάνω από τις 800 μονάδες. Έχασε σημαντικά έδαφος, μεγάλο έδαφος. Και το παράξενο είναι ότι βλέπουμε τις αγορές του εξωτερικού και την Ευρώπη να μένει σε υψηλά επίπεδα. Βλέπουμε και τις Ηνωμένες Πολιτείες να καταγράφουν συνεχώς ιστορικά υψηλά. Παρ' όλα αυτά, εμείς φαίνεται να κινούμαστε ανεπηρέαστοι σε αυτό το ευρύτερα θετικό κλίμα που υπάρχει στις αγορές. Και όχι μόνο να είμαστε ανεπηρέαστοι, να καταγράφουμε συνεχώς πτώση και πιέση. Αυτή την ώρα παρατηρείται μεγάλη συσσόρευση τις τελευταίες ημέρες. Πού θα οδηγήσει αυτό, εκτιμάτε εσείς? Και να δούμε λίγο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που μας δείχνει ο Γενικός Δείκτης. Κοιτάξτε, είναι λογική η κίνηση, η αυτόνομη κίνηση της Ελλάδος, καθότι αυτό που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό είναι ότι έχουμε μια αύξηση του κινδύνου χώρας και αυτό αποτυπώνεται στην απόδοση του δεκαετές, η οποία από το 5-5-25 έχει αναρριχθεί στο 5-60. Οπότε είναι λογικό να υπάρχουν αυτές οι πιέσεις. Και τώρα το country risk γιατί ανεβαίνει, τα είπαμε και προηγουμένως. Ναι. Υπάρχει το θέμα της αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά τις τράπεζες αλλά και την τρίτη αξιολόγηση. Επίσης, το ελληνικό χρηματιστήριο δεν έχει όχημα για να τραβήξει τον δείκτη προς τα πάνω. Οι τράπεζες που τώρα αντιπροσωπεύουν γύρω στο 8% της κεφαλοποίησης και λίγο πιο πριν πολύ περισσότερο, διότι όπως είπατε κι εσείς, από λίγο πριν το καλοκαίρι έχουν δεχτεί σημαντικές πιέσεις. Η Εθνική τις λιγότερες γύρω στο 25% από το υψηλό του έτους, αλλά η Πειραιώς 55%, οι άλλες δύο κοντά στο 30%. Οπότε είναι λογικό. Οι άλλες μετοχές, οι οποίες είναι μη τραπεζικές, είχαν το προηγούμενο διάστημα είχαν τραβήξει το χρηματιστήριο, οπότε τώρα πλέον δεν είναι τόσο ελκυστικές
όσο ήταν πριν. Έτσι. Οπότε δεν υπάρχει άλλο όχημα για να οδηγήσει το χρηματιστήριο πιο πάνω. Νομίζω ότι μόνο οι τράπεζες θα μπορέσουν να δώσουν μια όθηση ή αν οι άλλες μετοχές γίνουν πιο φτηνές. Αλλά προς το παρόν δεν το βλέπουμε. Επίσης δεν βλέπουμε και το θετικό αντίκτυπο από το ρότσο που γίνεται στο Λονδίνο. Γιατί από ό,τι άκουσα δεν ήταν μόνο οι τράπεζες, ήταν και πολλές μικρομεσαίες εταιρείες. Ήταν θετικά γενικά τα μηνύματα που ήρθαν. Δεν αποτυπώνεται προς το παρόν. Ναι. Φαντάζομαι ότι και εγώ αν ήμουν ένας μεγάλος θεσμικός επενδυτής θα φοβόμουν να το κάνω το risk. Γιατί όπως λέτε και αναφέρατε κι εσείς, όταν αυξάνεται και το country risk, μειώνεται και το liquidity της αγοράς. Οπότε, αν θέλει κάποιος να μπει σε μια μικρή εταιρεία, ας το πούμε, η οποία είναι ελκυστική, αποτιμάται ελκυστικά, έχει προοπτικές πολύ καλές, θα κάνει ένα πακέτο, αλλά μετά εγκλωβίζεται. Οπότε, αυτή τη στιγμή όλα είναι αρνητικά. Φαντάζομαι ότι αν κλείσει πολύ γρήγορα η αξιολόγηση και δεν διαταραχτεί το οικονομικό θετικό momentum, πιστεύω ότι το... Θα τα πάμε καλά. Ναι. Θα πάμε καλά, θα δούμε ένα άνοδο του γενικού δείκτη. Υπάρχουν, κύριε Σκουριά, κάποιες μετοχές οι οποίες μπορούν να τραβήξουν το ενδιαφέρον των επενδυτών και πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι είναι καλές. Για παράδειγμα, ο Μυτιλινέος, και με βάση τα αποτελέσματα και με βάση τις εκτιμήσεις των διεθνών οίκων, τα πάει αρκετά καλά. Συνεχίζει τα ανοίγματά του, συνεχίζει τις επενδύσεις, συνεχίζει τα ανοίγματά του στο εξωτερικό. Υπάρχουν άλλες μετοχές οι οποίες μπορούν να βγάλουν ασπροπρόσωποι την αγορά? Κοιτάτε, καλές μετοχές, καλές εταιρείες μάλλον, υπάρχουν αρκετές. Το θέμα είναι πάντα όταν αγοράζει κάποιος. Διότι όταν κάποιος αγοράζει μια μετοχή, γίνεται ουσιαστικά συνέτερο σε μια εταιρεία. Οπότε όλα είναι θέμα τιμήματος. Ναι. Οπότε μπορεί αυτή τη στιγμή, ένα, το τίμημα να είναι πολύ ψηλό και δεύτερον, πάλι επιστρέφω σε αυτό, το country risk να είναι μεγάλο. Διότι πάντα ο ξένος επενδυτής κοιτάει πού έχει την έδρα του η εταιρεία. Ανεξαρτήτως πού κάνει δουλειές. Ναι. Βλέπουμε ότι πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες άλλαξαν χώρα, έζησαν ένα boost στην τιμή των ομολόγων τους και των μετοχών, διότι φεύγει αυτό το country risk. Mm-hmm. Οπότε εταιρείες υπάρχουν καλές. Το θέμα είναι η πορεία προς την κανονικότητα και την ομαλοποίηση να συνεχιστεί και το country risk να μειωθεί. Φαντάζομαι ότι όταν γίνει αυτό και εφόσον οι τιμές είναι καλές και ελκυστικές, νομίζω ότι το χρηματιστήριο, οι τιμές θα ανέβουν. Ας μην ξεχνάμε κάτι το οποίο είναι αρκετά τεχνικό, αλλά όσο πέφτει η απόδοση του δεκαετούς, αυτό που ονομάζουμε εμείς το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο, τόσο πιο ελκυστική γίνεται μια μετοχή. Τώρα που βρίσκεται. Στο 5,60. Οπότε φανταστείτε αυτό να πέσει στο 4,5, αυτομάτως τα μοντέλα αποτίμησης ανεβάζουν τις τιμές στόχου, γιατί χρησιμοποιείται ως συνιστόσα αυτό μέσα στα μοντέλα. Οπότε όταν πέφτει αυτό, ανεβαίνουν τιμές στόχου. Οπότε αναγκαστικά, αν γίνουν όλα όπως λέμε, πέσει το country risk, πέσει η απόδοση του δεκαετές, αυτομάτως ανεβαίνουν οι τιμές στόχου, αυτομάτως θα πρέπει να ακολουθήσει και το χρηματιστήριο. Μάλιστα, μας τα είπατε πολύ ξεκάθαρα για να ξέρουμε τι πρέπει να περιμένουμε προκειμένου να δούμε και το ελληνικό χρηματιστήριο να ενισχύεται, έχοντας βεβαίως πλέον και μια καλή βάση στην οικονομία, όπως αναφέρατε και εσείς στην αρχή της συζήτησής μας, μιας και βλέπουμε και ενίσχυση του ΑΕΠ και μείωση της ανεργίας. Οπότε έχουμε κάτι καλό να πούμε στους τηλεθεατές, οι οποίοι μας παίρνουν τηλέφωνο, κύριε Σκουριά, και λένε: πείτε μας κάτι θετικό. Θέλουμε να ακούσουμε κάτι θετικό. Εντάξει, προς το παρόν η ανάπτυξη έρχεται, αλλά είναι δειλή. Από την άλλη, και η ανεργία, ναι, μεν έχει ξεκινήσει μια πτωτική πορεία. Όχι αυτά που λέει ακριβώς η κυβέρνηση. Ναι. Εντάξει, η πτωτική πορεία ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο του 2013, θυμίζω. Εντάξει, από τα στοιχεία της Ελστάτ, έτσι, δεν το λέω εγώ. Βέβαια, μπορεί να επιταχύνεται τώρα, αλλά ας μην ξεχνάμε επίσης ότι μεγάλο μέρος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται είναι part-time θέσεις εργασίας, δηλαδή μερικής απασχόλησης και περιτροπής. Με βάση τα τελευταία στοιχεία, τα πολύ καλά τα οποία προβάλλει και ο Υπουργός Εργασίας της Εργάνης, το 60% των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν το Σεπτέμβριο ήταν εκ παραδρομής και μερικής απασχόλησης. Και θυμίζω ότι αυτές είναι κακοπληρωμένες εντός εισαγωγικών. Οπότε μπορεί να δημιουργούνται θέσεις εργασίας, αλλά αυτές μπορούν να τονώσουν την κατανάλωση, γιατί αν πληρώνεται κάποιος, αν δύο νεοπροσληφθέντες πληρώνονται
όσο ένας παλιός, δηλαδή 2x400-800, εντάξει, δεν ναι, κάνει ναι, τίποτα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, το μεγάλο κλειδί είναι νομίζω οι επενδύσεις ούτως ή άλλως, αλλά όπως βλέπετε κι εσείς και διαβάζετε, μάλλον σε αυτό δεν μένουμε μεταξεδαστέ προς το έτσι. Παρόν. Λοιπόν, κύριε Σκουριά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.